Πάμε τώρα να δείξουμε την πρώτη κάρτα σε ένα σύντομο χρονικό. Αυτή την κάρτα που φαίνεται που είναι η Τζορτζίνα και που βρίσκουμε τελικά αυτή την τροπονίνη ρούλα μου. Πάμε να μας δώσει την κάρτα. Σε αυτή την κάρτα λοιπόν βλέπουμε τα νοσοκομεία από τα οποία πέρασε η Τζορτζίνα Αζίνα και τι παρουσίασε σε κάθε νοσοκομείο. Δηλαδή έχουμε μία εισαγωγή στο Καραμανδάνιο, δεν ξέρω αν μπορούμε να βλέπουμε και την κάρτα την που έχουμε ετοιμάσει. Αυτή είναι η κάρτα. Αυτή φέρτε την μπροστά, αγαπητό κοντρόλ. Μιλάμε πάντοτε για την Τζορτζίνα, το παιδί που πέθανε τελευταίο, το 9 ετών παιδί. Μιλάμε ότι μπήκε στο Καραμανδάνιο στις 9 Απριλίου του 2021, όπου και παθαίνει την πρώτη ανακοπή στις 11 Απριλίου του 2021. Από εκεί νοσηλεύεται στην παιδιατρική του Ρίο και στην ΜΕΘ του Ρίο, με την εγκεφαλοπάθεια πλέον. Και από εκεί οδηγείται στο Ωνάσιο, όπου εκεί τοποθετείται ο απεινιδωτής Ζήνα. Τώρα, για κάποιους μήνες το παιδί πηγαίνει, επιστρέφει στο Ρίο, πηγαίνει και στο σπίτι. Όταν λοιπόν ξαναμπαίνει στο Ρίο, στις 21 πρώτου του 22, του γίνεται μία εξέταση, αυτή που ανέφερε ο Γιώργος Σόμπολος εχθές αποκλειστικά, όπου εμφανίζεται η ουσία τροπονίνη. Από εκεί φεύγει για το Αγλαία Κυριακού, το νοσοκομείο παιδών εδώ στην Αθήνα, όπου 29 πρώτου του... Εδώ για την τροπονίνη θα δώσουμε κάποια στοιχεία στη δεύτερη κάρτα, αλλά... Στις 29 πρώτου του 22 το παιδί δυστυχώς καταλήγει. Τη λέξη κατάληξη την λέει η μητέρα στη συνέντευξη, έτσι. Είναι ο θάνατος του παιδιού, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, κατάληξη την περιγράφει η μητέρα. Το χαρακτηρισμό. Λοιπόν, ο Πέτρος Κουσουλός είναι στην παρέα μας. Πέτρο, μιλάμε για τη χθεσινή μας αποκάλυψη και όλα τα στοιχεία. Ζήτησα να γίνει μια κάρτα ώστε να καταλάβουμε πού ακριβώς εντοπίζεται η τροπονίνη. Άρα είναι στη δεύτερη εισαγωγή της στο Ρίο. Να δούμε τα στοιχεία όπως μας τα στέλνει ο Γιώργος Σόμπολος. Γιώργο, μας έστειλες τα στοιχεία με δύο αποτελέσματα. Να τα δούμε αυτά, σε παρακαλώ. Είναι δικά σου στοιχεία όπως μας τα έστειλες με συγκεκριμένη ημερομηνία. Μία ώρα μετά. Παρακαλώ, αυτό είναι εδώ. Αιματολογική στις 21 πρώτου, ώρα 2 και 43, τροπονίνη 485,30. Η αιματολογική της ίδιας μέρας, μία ώρα και 10 λεπτά σχεδόν μετά, είναι στις 15 και 51 δηλαδή, ενώ η πρώτη είναι 12 και 43, η τροπονίνη 169,50. Όταν το φυσιολογικό όριο είναι 0 έως 15,6. Αυτά λοιπόν δεν αμφισβητούνται ως στοιχεία, γιατί έχουμε και τα έγγραφα στα χέρια μας. Για ευνόητους λόγους δεν τα δείχνουμε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εδώ μέσα σε μια ώρα έχουμε αυτή την κάθετη πτώση της τροπονίνης που είναι αυξημένη. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Ιωαννίδη. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Ιωαννίδη, που είναι καρδιολόγος, αριθμιολόγος. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τι είναι η τροπονίνη. Η τροπονίνη είναι μια πρωτεΐνη, η οποία φυσιολογικά δεν υπάρχει στο αίμα και τη βλέπουμε αυξημένη όταν γίνει κάποια βλάβη της καρδιάς. Παραδείγματος χάρη σε ένα έμφραγμα μυοκαρδίου, ο άρρωστος που έρχεται με πόνο στο στήθος, έχει γίνει μια νέκρωση των μυοκαρδιακών κυθάρων και φαίνεται τροπονίνη στο αίμα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες αιτίες που μπορεί κανείς να έχει αυξημένη τροπονίνη στο αίμα. Εμπροκειμένου για τους ασθενείς που έχουν απεινιδωτή, όταν ο απεινιδωτής δώσει θεραπεία, ειδικά όταν δώσει θεραπεία με σοκ, δηλαδή αυτή την εκένωση, την ηλεκτρική εκένωση που κάνει για να κάνει ένα resetting της καρδιάς και να σταματήσει μια δυνητικά θανατηφόρο αριθμία, εκεί η τροπονίνη μπορεί να αυξηθεί και σταδιακά μετά μπορεί να πέσει. Αυτό άρα, το ξέρει. Άρα αυτό τι μπορεί να σημαίνει σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή τι μπορεί να έχει προκαλέσει. Το ξέρει και το συγκεκριμένο. Επειδή στη σύσκεψη... Σας είπαμε τα στοιχεία για να μην τα βλέπετε στον αέρα. Σας είπαμε ότι σε αυτή την περίπτωση, όπως βλέπετε, είχε βάλει απεινιδωτή. Δηλαδή το παθαίνει αυτό ενώ έχει βάλει απεινιδωτή το παιδί. Ανεβαίνει αυτή η ουσία ενώ υπάρχει ο απεινιδωτής. Γι' αυτό κάναμε και αυτή την κάρτα με αφορμή τα όσα είπαμε παρέα, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι ουσιαστικά
Υπάρχει ένα αρείο, μεσολαβεί ένα ονάσιο που βάζει τον απεινιδωτή και ξαναυπάρχει ένα αρείο όπου εκεί ανεβαίνει η τροπονίνη και μετά καταλήγει στο Αγλαία Κυριακού. Και να πούμε και κάτι, Ζήνα, αν με επιτρέψεις, γιατί είναι σημαντικό ότι καμία προγενέστερη αιματολογική εξέταση του παιδιού δεν είχε δείξει τροπονίνη. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται η τροπονίνη στις 21 του μήνα. Με απεινιδωτή παρέα που λέω εγώ. Να ρωτήσουμε τον κύριο Ιωαννίδη κάτι, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Ιωαννίδη, υπάρχει κάποιο φάρμακο το οποίο, αν χορηγηθεί στον ασθενή, να ανεβάζει απότομα την τροπονίνη? Γιατί εδώ βλέπουμε και στην κάρτα ότι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι διαφορά μία ώρα ουσιαστικά η μέτρηση. Μία ώρα και 10 λεπτά. Επειδή γράφουμε 0. Νομίζω είναι 24 ώρες. Δεν είναι μία ώρα. Δεν είναι μία ώρα. Είναι 2 το μεσημέρι και μετά 2 τα ξημερώματα και μετά είναι στις 3 το μεσημέρι. Α, είναι 2 τα ξημερώματα. Είναι μία ημέρα, συγγνώμη. Άρα είναι περίπου. Επειδή η ημερομηνία είναι η ίδια, γι' αυτό το λέω. Ναι, είναι στις 2 τα ξημερώματα. Ωραία. Ωραία. 21 και στις 3 το μεσημέρι. Ωραία, ωραία. Διευκρινίστηκε. Άρα, κύριο Ιωαννίδη, υπάρχει κάποιο φάρμακο που μπορεί να χορηγηθεί μια ουσία, ας πούμε, στο παιδί και να έχουμε αυτή την κατακόρυφη αύξηση της τροπονίνης? Της αυξημένης τροπονίνης είναι και η τοξικότητα φαρμάκων. Παραδείγματος χάρη, ένα φάρμακο που μπορεί να δοθεί σε πολύ μεγαλύτερη δόση από αυτή που είναι, από τη θεραπευτική δόση, μπορεί να μας κάνει αύξηση τροπονίνης. Άρα, βάλτε μια ανωτελεία. Παράδειγμα σας είπα, το να έχει λειτουργήσει ο απεινιδωτής, αυτό βέβαια είναι κάτι που το ξέρουμε. Τι άλλο, γιατί... κύριο, να ρωτήσω κάτι, αν μπορώ. Ναι, αμέσως θα το ρωτήσω, αλλά επειδή η Ρούλα Κουσκουρή έχει μιλήσει και με τους θεράποντες ιατρούς, έχουμε κάνει μια καρτούλα, πώς ακριβώς το εξήγησαν οι θεράποντες ιατροί, ώστε να μας δώσει την Τζορτζίνας από το Ρίο, ώστε να μας δώσει έτσι αποτέλεσμα στην κουβέντα. Παρακαλώ. Θεράποντες ιατροί Τζορτζίνας στο Ρίο. Ο φάκελος της εντατικής με όλα τα στοιχεία έχει ήδη φύγει αμέσως μόλις ανέλαβε το ανθρωποκτονιόν. Η τροπονίνη είναι ενδογενής ουσία που παράγει ο ίδιος ο οργανισμός και συγκεκριμένα είναι μυοκαρδιακό ένζυμο που παράγει η ίδια η καρδιά. Είναι μια ευαίσθητη ουσία που την ελέγχουμε αν τυχόν έχουμε έμφραγμα ή μυοκαρδίτιδα. Αν κάποιος έρθει στο νοσοκομείο επειδή έχει πόνο, θα κάνουμε εξέταση για τροπονίνη. Αν είναι αυξημένη, τότε τον κρατάμε στο νοσοκομείο, μήπως έχει κάνει μια ισχυμία στο μυοκάρδιο. Η Τζορτζίνα εξετάστηκε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και από την καρδιολόγο του Αγλαία Κυριακού και μάλιστα από την εμπειρότατη διευθύντρια καρδιολογίας που της έκανε υπέρηχο. Επικοινώνησε με εμάς τους θεράποντες ιατρούς της Τζορτζίνας, ανταλλάξαμε τις ιατρικές μας απόψεις, άρα αυτό το παιδί ήδη στο Αγλαία Κυριακού είχε μια άριστη καρδιακή λειτουργία. Επομένως, ο οποιοσδήποτε συνδυασμός ότι υπήρχε κάτι από την καρδιά, η οποία ενδεχομένως δημιούργησε κάτι, απομακρύνεται. Το σίγουρο είναι ότι η τροπονίνη δεν είναι μια ουσία που δίδεται εξωγενώς. Είναι μια ουσία που ενδεχομένως έδειξε ένα στρες του μυοκαρδίου από χ παράγοντα. Η τροπονίνη βγαίνει στο αίμα όταν στρεσάρεται το μυοκάρδιο. Είναι χαρακτηριστικά αυξημένη σε παθολογικές καταστάσεις όπως για παράδειγμα η οξία μυοκαρδίτιδα, δηλαδή φλεγμονή από κοξάκι, από κορονοϊό, από γρήπη. Αν λοιπόν αυτοί οι ιοί χτυπήσουν την καρδιά, κάνουν φλεγμονή και οξία μυοκαρδίτιδα και η καρδιά εκρίνει τροπονίνη. Εμείς τη βλέπουμε και την μετράμε. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει σε ισχυμία, δηλαδή εάν κάποιος κάνει έμφραγμα μυοκαρδίου. Οποιοδήποτε κακό στρες δημιουργίας αυτού του οργάνου χ αιτιολογίας μπορεί και πάλι να εκρίνει τροπονίνη. Στην εντατική μπήκε holder ρυθμού. Εάν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα, θα καταγραφόταν. Δεν γίνεται να μην σου δείξουν κάτι τα μηχανήματα. Γι' αυτό λοιπόν, Πέτρο, ήθελα να δώσουμε αυτά τα στοιχεία από το ρεπορτάζ της Ρούλας, γιατί μίλησε με τους θεράποντες ιατρούς και ενημερώσαμε. Βεβαίως. Και ενημερώσαμε και τον κύριο Ιωαννίδη και για το Holder και για τα υπόλοιπα. Βεβαίως, Γιώργο μου. Συγγνώμη, ήθελα να προσθέσω κάτι στην κάρτα που δεν το έχουμε συμπεριλάβει, ίσως να βοηθήσει και αυτό. Είναι πάνω σε αυτό που ανέφερε. Βεβαίως. Μην ξεχνάτε, μου είπαν ότι υπήρχε λόγος που μπήκαν τα μηχανάκια στην καρδιά. Έγιναν πολλές συζητήσεις για αυτή την τοποθέτηση. Μάλιστα. Ναι, Γιώργο μου. Και αμέσως ο Πέτρος μετά. Ζήνα, καταρχήν να θυμίσουμε ότι η Τζορτζίνα μπήκε στις 19 του μήνα στο Ρίο. Όμως εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού υποβλήθηκε σε τεστ και έμεινε σε καραντίνα στο δωμάτιό της. Έγινε μια πρώτη αιματολογική εξέταση στην οποία δεν εμφανίζεται πιθανά η τροπονίνη σαν στην αιματολογική. Εμφανίζεται για πρώτη φορά με αυτό το ποσοστό, το σχεδόν 500, στην δεύτερη αιματολογική και στην τρίτη.
Αυτά μιλάμε για το ρείο το νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο στο ότι στην πρώτη αιματολογική δεν εμφανίστηκε τίποτε. Να ρωτήσουμε να τον κύριο Ιωαννίδη. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Το Γιώργο πρώτα. Αυτή η αυξημένη τιμή της τροπαμίνης. Πώς το λένε αυτό, το τροπονίνη. Τροπονίνη, έστω. Της τροπονίνης. Οι αιμοληψίες πότε συνέβησαν αυτές οι συγκεκριμένες, στις οποίες καταγράφεται αυτή η αυξημένη τιμή? Είχε προηγηθεί κάποιο επεισόδιο του παιδιού? Για επεισόδιο δεν γνωρίζω. Ξέρουμε όμως τις ακριβείς ώρες, γιατί τις αναφέραμε προηγουμένως στην κάρτα. Η μία έχει γίνει σχεδόν στις 3 τα ξημερώματα, 2:43. Όχι, αυτά τα βλέπουμε στην κάρτα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον και να μας απαντήσει και ο κύριος Ιωαννίδης είναι αν είχε προηγηθεί κάποιο επεισόδιο και αν με κάποιον εξωγενή παράγοντα, κύριε Ιωαννίδη, αυτό να μας βοηθήσετε, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι ένα παιδί έχει μια... Αν είχε προηγηθεί μέτρηση που να ήταν φυσιολογική, εγώ θα ρώταγα. Ορίστε. Ναι. Αν είχε προηγηθεί μέτρηση τροπονίνης που ήταν φυσιολογική στην εισαγωγή. Είχε προηγηθεί. Αυτό μας είπε ο Γιώργος. Στην ίδια νοσηλεία. Ναι. Ήταν φυσιολογική. Στις 19 του μήνα στο νοσοκομείο, κύριε Ιωαννίδη, έγινε αιματολογική εξέταση. Δεν εμφανίζεται πουθενά η τροπονίνη στις αιματολογικές. Εμφανίζεται όμως στις 21 του μήνα. Μπορεί να μην έγινε το ότι δεν εμφανίζεται. Δεν σημαίνει ότι ήταν αρνητική, ότι ήταν φυσιολογικές οι τιμές. Μπορεί να μην έγινε. Και η πρώτη εξέταση που να έγινε να ήταν αυτή που δείξατε. Ωραία. Να σας ρωτήσω, κύριε Ιωαννίδη, κάτι εγώ. Μπορεί με κάποιον εξωγενή... Με συγχωρείτε, Πέτρο, με συγχωρείς λίγο μια διευκρίνηση, γιατί κοιτάω τώρα και τα χαρτιά. Δεν είχε προηγηθεί επεισόδιο και επίσης δεν είχε προηγηθεί και μέτρηση, βλέπω τώρα στα χαρτιά μου μέσα. Να κάνουμε μια ερώτηση στον κύριο Ιωαννίδη για λόγους πληρότητας, δηλαδή για να μην τον διακόπτουμε κιόλας. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί σε ισχυμικό επεισόδιο ενώ υπάρχει απεινιδωτής? Κάτι πολύ βασικό, δεν ξέρω. Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί αυτό που είπα στην αρχή, ένα επεισόδιο αριθμίας. Τον απεινιδωτή τον βάζουμε για να μπορέσει να σταματήσει μια κακοήθη και επικίνδυνη αριθμία. Αν λοιπόν έχει γίνει κάποια τέτοιου είδους αριθμία και ο απεινιδωτής έχει δώσει θεραπεία, μπορεί αυτό να αυξήσει την τροπονίνη και να τη δούμε αυξημένη εν συνεχεία, χωρίς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας να δούμε οτιδήποτε άλλο ή κάποια άλλη αριθμία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Ίσως ήταν ένα επεισόδιο το οποίο είχε συμβεί πριν. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι κάνανε οι θεράποντες ιατροί είναι να κάνουν έλεγχο στον απεινιδωτή με τον ειδικό προγραμματιστή με τον οποίο κάνουν έλεγχο. Επειδή μας είπαν ότι είχε και holder ρυθμού εκείνη την περίοδο, δεν θα είχε καταγραφεί και από το holder ρυθμού? Holder ρυθμού εκείνη την περίοδο, αν το είχε βάλει 5 μέρες πριν. Μας είπαν οι θεράποντες ιατροί, γι' αυτό το αναφέρω έτσι. Ναι, αν είχε holder ρυθμού, ίσως είχε κατά την νοσηλεία. Κατά την νοσηλεία της. Στη αν μεθ, λοιπόν στη κατά μεθ, την νοσηλεία της μεθ. Δεν είχε κάποιο συμβάν στο holter ρυθμού, αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει. Να έχει γίνει δηλαδή το επεισόδιο πριν, να είχε λειτουργήσει ο απεινιδωτής. Ο απεινιδωτής όταν λειτουργεί μπορεί να αυξήσει την τροπονίνη, ειδικά όταν λειτουργεί πολλές φορές βρίσκουμε αυξημένη τροπονίνη. Και το πρώτο που θα σκεφτόμουν εγώ ήταν να κάνω ένα έλεγχο στον απεινιδωτή. Θεωρώ ότι έγινε γιατί ήταν σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, δεν ήταν σε... Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ιωαννίδη, γιατί θέλω κάτι και από τον τρία Πέτρο. Λεπτά να σας ρωτήσω και δεν έχω προλάβει ακόμα. Με ποιον άλλον εξωγενή τρόπο μπορεί να προκληθεί η αύξηση της τροπονίνης? Μπορείτε να μας απαντήσετε. Υπάρχει άλλος τρόπος, άλλος μηχανισμός? Θα κοιτάξει κανείς για ποιο λόγο μπήκε το παιδί, δηλαδή... Παραδείγματος χάρη, η μυοκαρδίτιδα είναι ένας παράγοντας που θα μπορούσε να έχει κάνει αύξηση της τροπονίνης. Ποια είναι η αιτία εισαγωγής, δεν ξέρουμε, δεν έχω δει. Πιθανόν θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αύξηση της τροπονίνης. Αυτό το οποίο είπαν οι θεράποντες οι ιατροί περί στρες, κακού στρες, πώς μπορεί να προκληθεί αυτό το στρες σε ένα παιδί? Ναι, θα μπορούσε να έχει και κάποια άλλη αιτία, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει κάποια λίμωξη. Θα μπορούσε να έχει κάποια λίμωξη, θα μπορούσε να έχει κάποιο εμπείρετο που να έχει επίδραση στην καρδιά. Σε σοβαρές καταστάσεις, σε συψεμικά επεισόδια ας πούμε, μπορεί να έχουμε αύξηση της τροπονίνης. Σε οξία νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να έχουμε αύξηση
τροπονίνης. Πάντως τα αποτελέσματα του παιδιού δείχνουν ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα στην καρδιά, σύμφωνα με το ΟΝΑΣΙΟ και όλα όσα έχουν έρθει στο φως. Άρα φαίνεται ότι ένα παιδί έχει μια αυξητική τάση σε αυτή την τροπονίνη, ενώ δεν έχει πρόβλημα με την καρδιά. Μα το δείχνουν, Ζήνα μου, και οι ιστολογικές του κυρίου Θεοχάρη. Οι ιστολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα με την καρδιά η Τζορτζίνα. Εάν στην νοσηλεία τη συγκεκριμένη έγινε έλεγχος του απεινιδωτή, να δει κανείς αν είχε κάνει. Αν κάποιος πειραματίζεται. Κύριε Ιωαννίδη, δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω. Αν κάποιος πειραματίζεται με το παιδί, ας πούμε, μπορεί να προκαλέσει αύξηση της τροπονίνης. Ότι πειραματίζεται, τι εννοείται. Δεν καταλαβαίνω ότι. Κάποιος, με ποιο τρόπο, δηλαδή. Με ποιο τρόπο. Να το χορηγήσει, λες, ένα φάρμακο. Με κάποιο φάρμακο ή με μηχανικό τρόπο μπορεί να προκαλέσει αύξηση της τροπονίνης. Ή από έλλειψη οξυγόνου. Αυτό ακριβώς. Αν κάποιος μου πιέζει εμένα εδώ πέρα, ας πούμε, τις καροτίδες, θα μου αυξηθεί η τροπονίνη. Όχι. Από έλλειψη οξυγόνου. Σαφώς φάρμακα. Ναι, από έλλειψη οξυγόνου, βέβαια. Πώς μπορεί κάποιος. Από έλλειψη οξυγόνου υπάρχει. Από έλλειψη οξυγόνου, σαφώς. Μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Μπορεί να. Είναι αυτό που λένε, που είδα και στην έκθεση προηγουμένως, το στρες. Το στρες. Ένα οξύ στρες μπορεί να επηρεάσει την καρδιά και η καρδιά η οποία υφίσταται αυτό το στρες μπορεί να υπάρξει. Αν κάποιος εμένα μου κλείσει τις αεροφόρους οδούς, θα μου αυξήσει την τροπονίνη. Σίγουρα είναι κάτι που μπορεί να. Να μας απαντήσει, αν θέλει, μετά τις διαφημίσεις ο κύριος Ιωαννίδης, εάν ένα παιδί που έχει εγκεφαλοπάθεια και έχει επιληπτικές κρίσεις μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην καρδιά και να Άρα μισό λεπτάκι, πρέπει να πάω διαφημίσεις. Όχι, αλλά έχω μια τροπονίνη που σε 24 ώρες. Πέφτει κατακόρυφα. Γι' αυτό ρώτησα τον Γιώργο. Ζήνα μου στην αρχή, αν αυτές οι εξετάσεις είχαν γίνει, αν είχε προηγηθεί κάποιο επεισόδιο. Γιατί εδώ πέρα μας λέει ο κύριος Ιωαννίδης. Διαφημίσεις και ερχόμαστε, παρακαλώ. Εντάξει. Κάτι ήθελε ο Πέτρος Κουσουλός και αμέσως μετά δεν ξέρω ο κύριος Λέων τι θέλει να πει. Ναι. Που βοήθησε τον Πέτρο μας για την ασφυξία. Ναι, κάτι πολύ σύντομο. Ουσιαστικά έτσι να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Άρα έχουμε ένα παιδί, κύριε Ιωαννίδη, το οποίο είναι υγιές στην καρδιά. Αυτό φαίνεται και από τις ιστολογικές εξετάσεις. Το λένε και όλοι οι γιατροί με τους οποίους συνομίλησε η Ρούλα. Ένα παιδί στο οποίο είχαν τοποθετηθεί τα ειδικά μηχανήματα και ελεγχόταν ανά πάσα στιγμή. Και ένα παιδί το οποίο ξαφνικά εμφανίζει αυξημένη τροπονίνη. Έτσι, αυτή η ουσία την οποία μας την περιγράψατε εσείς. Και ουσιαστικά μας είπατε, με τη βοήθεια φυσικά και του κύριου Λέοντος, ότι αυτή η αύξηση της συγκεκριμένης ουσίας μπορεί να προκληθεί εάν κάποιος, ας πούμε, παραδείγματος χάρη κακόβουλος, πειραματιστεί στο παιδί και του κλείσει τις αεροφόρουες οδούς, δηλαδή προκαλέσει κάποιο είδους ασφυξία. Ισχύει αυτό τελικά, έτσι? Αυτό ισχύει, ναι, βέβαια. Θα πρέπει να είναι σοβαρό επεισόδιο, δηλαδή θα είναι, να είναι παρατεταμένη η περίοδος της ανοξίας και της ανοξεμίας. Πόση ώρα δηλαδή? Για να έχουμε τέτοια επίδραση. Πόση ώρα δηλαδή θα πρέπει να διαρκέσει αυτό το επεισόδιο? Ναι, θα πρέπει να διαρκέσει και να είναι σοβαρό επεισόδιο τέτοιο. Να ρωτήσω πούμε, και κάτι άλλο και μετά η κυρία Πριλή και ο κύριος Λέων. Να ρωτήσω το εξής. Δικαιολογείται αυτή η πτώση της τιμής σχεδόν ένα 24ωρο μετά? Είναι περίπου 12 ώρες μετά. Ωραία. Δικαιολογείται αυτή περισσότερο, η πτώση. Περισσότερο βέβαια εντύπωση κάνει ότι είναι αυξημένη η τιμή. Τώρα η πτώση της σε 12 ώρες ίσως έχει να κάνει με το ότι είναι ένα αίτιο το οποίο συνέβη κάποια στιγμή. Μάλιστα. Και μετά αρχίζει ο οργανισμός να αποκαθιστά την κατάσταση. Μια λίμωξη δεν αποκαθίσταται τόσο γρήγορα. Ή ο κορονοϊός, ή το στρες αποκαθίσταται. Μπορούσε, βέβαια, πολλές φορές βλέπουμε διακυμάνσεις ακόμα και σε ασθενείς που έχουν έμφραγμα και τους παίρνουμε μετά από... Θέλημα Θεού πρέπει να είναι για να πέσει τόσο πολύ. Ναι, σύντομα. Βλέπουμε διακυμάνσεις στην τιμή της τροπονίνης, αλλά το ότι έπεσε σημαίνει ότι υπήρχε, κατά την άποψή μου, κάποιο αίτιο που την προκάλεσε, σοβαρό, και αυτό έχει αρχίσει να αποκαθίσταται τώρα και γι' αυτό πέφτει η τιμή. Μπορεί πάμε στον κύριο Λέων τώρα. Αν για παράδειγμα ήταν κάτι συνεχιζόμενο, κάποια οξία κατάσταση, κάποια λίμωξη, θα περίμενε κανείς να τη βρει και στις 12 ώρες αυξημένη. Αν οι γιατροί το έβλεπαν αυτό, δεν θα έδιναν κάτι στο παιδί? Δίνεται κάποιο φάρμακο στο παιδί που να κατεβάσει την τιμή? Τι είχε, δηλαδή δεν έχω κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή,
από την νοσηλεία της στο νοσοκομείο της Πάτρας είχε ποια ήταν η διάγνωση. Υπήρχε όμως η δυνατότητα ένας γιατρός όταν δει αυξημένη αυτή τη τιμή να δώσει κάτι στον ασθενή, αφού ξέρει ενδεχομένως από την πρώτη. Εξαρτάται, όχι. Για να πέσει πρώτα πρέπει να κάνει τη διάγνωση. Πρώτα πρέπει να δει πού οφείλεται η αυξημένη τιμή. Μάλιστα. Συγχωρείτε να θέσω μία ερώτηση, επειδή θα μιλήσει και ο κύριος Λέων. Βεβαίως, Γιώργο μου, εσύ πρέπει να βοηθήσεις, γιατί έχεις και τα χαρτιά και τα μηνύματα. Βεβαίως. Όχι, απλώς για να βοηθήσω όλο στην κουβέντα, για να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση προς τον κύριο Ιωαννίδη. Το παιδί, να θυμίσουμε ότι η Τζορτζίνα μπήκε στις 19 του μήνα στο νοσοκομείο με σπασμούς. Γι' αυτό το λόγο τη μετέφεραν οι γονείς της την Τζορτζίνα στο νοσοκομείο. Μέσα στο νοσοκομείο, από τις 19 έως και τις 21 που το παιδί βρίσκεται στο νοσοκομείο, έχει παρουσιάσει 3 επεισόδια με αποκορεσμό, περιστοματική κυάνωση, οχροπία και ταχυπαλμία μικρής διάρκειας, καθώς και ένα επεισόδιο βραδικαρδίας. Εκεί ενεργοποιείται ο βηματοδότης. Μάλιστα. Αυτά δεν σας τα λέω. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στο φάκελο. Σημείωμα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ακριβώς. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Δεν τα άκουσα καλά. Μπορεί να τα επαναλάβει. Τον κύριο Λέων θέλω τώρα. Να τα επαναλάβει, ναι. Ναι. Είναι δικό σας. Δεν τα άκουσα καλά. Μπορεί να τα επαναλάβει ο κύριο Σόμπολος. Ναι, βεβαίως. Ναι, φυσικά. Καταρχήν είναι το ενημερωτικό σημείωμα από την παιδιατρική προς τη ΜΕΘ, για να το ξεκαθαρίζω για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Τις τελευταίες ώρες, στις 21 του μήνα είναι αυτό το έγγραφο, παρουσιάζει το παιδί 3 επεισόδια με αποκορεσμό, περιστοματική κυάνωση, οχροπία και ταχυπαλμία μικρής διάρκειας και ένα επεισόδιο βραδικαρδίας. Αυτό αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ο κύριος Λέων, κανένας μας. Κύριε Λέων. Κοιτάξτε, καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που φέρατε έτσι στην παρέα σας έτσι έναν συνάδελφο καρδιολόγο, ο οποίος νομίζω εξήγησε ακριβώς ό,τι ακριβώς ήθελε να μάθει και ο κύριος Σόπολος, που έχει ένα εξαίρετο ρεπορτάζ, αλλά νομίζω και όσοι έτσι αυτές τις ώρες ασχολούνται με την τροπονίνη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε επίσης ο κύριος Σόπολος μόλις τώρα είναι άκρο σημαντικό. Εκτιμώ ότι ήδη θα έχει αξιολογηθεί ουσιαστικά από τους θεράποντες ιατρούς, είμαι βέβαιος δηλαδή, θα αξιολογηθεί από τους ιατροδικαστές, από την ιατροδικαστή βασικά που χειρίζεται την υπόθεση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μία πτώση οξυγόνου ξανά. Η κυάνωση έχει να κάνει ακριβώς με την πτώση οξυγόνου. Η βραδικαρδία ομοίως. Δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ όμως. Όχι, είναι και δύο-τρία άλλα στοιχεία που είπε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Γιατί τόσος λόγος γίνεται για το στοματάκι εδώ. Τι έχει, για πες τα, Γιώργο, ξανά τα συμπτώματα. Στο σημείωμα. Ναι, τα συμπτώματα είναι αποκορεσμός, περιστοματική κυάνωση, δηλαδή ερυθρότητα δηλαδή μέσα στο οχροπία και ταχυπαλμία μικρή εδώ διάρκεια. Εδώ στην περιστοματική εγώ θα έμενα, γιατί το έχουμε ξαναδεί. Κυάνωση των πλενογόνων θα λέγαμε. Είναι, το έχουμε ξαναδεί. Τα περιγράφουν πολύ σωστά οι συνάδελφοι και νομίζω ότι μας δίνουν μια πλήρη εικόνα να αντιληφθούμε σε συνδυασμό με αυτά που είπε. Αυτά υπάρχουν μέσα στο φάκελο. Να τα έχουμε δείξει στην εκπομπή μας. Ναι, άλλο ρωτάω, Ρούλα μου. Ναι, αλλιώς αξιολογημένα τότε, αλλιώς τώρα. Με όλα τα στοιχεία του φακέλου και τις ιστολογικές, οι οποίες λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην καρδιά. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα. Έχουμε αυτά τα στοιχεία μέσα σε ένα φάκελο που, σύμφωνα με το δικό σου ρεπορτάζ που το κατέγραψες, Ρούλα μου, έχει παραδοθεί στο ανθρωποκτονιών. Βεβαίως. Αυτό. Από την πρώτη ήθελα ημέρα, να το πω απλώς. Εγώ δεν κατάλαβα. Ανθρωποκτονιών, απλά να τονίσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Το ανθρωποκτονιών δεν είναι γιατροί άνθρωποι, έτσι μην τους βάζουμε συνέχεια στον τοίχο. Λοιπόν, όχι, δεν το είπα για τον τοίχο. Όχι, δεν το είπα για τον τοίχο. Αντιθέτως, έχω πει από χτες ότι το ανθρωποκτονιών
γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι κάνει, πώς το κάνει, γιατί το κάνει. Ακριβώς. Και τα έχει τα αποτελέσματα τόσο καιρό στα χέρια Βεβαίως. Του και φροντίζει να μεταφέρει σε εμάς ακριβώς το αντίθετο. Αυτό είπα χτες. Κύριε Λέων. Ωραία, ωραία. Χαίρομαι. Συμφωνούμε και απλά να πω ότι ο συνάδελφος ο οποίος χειρίζεται την νεκροτομή πρέπει να έχει στα χέρια του αυτά τα πολύτιμα έγγραφα. Και είμαι βέβαιος ότι ακόμα και αν δεν άκουσε σήμερα την εξήγηση από τον εξαίρετο συνάδελφο, τον κύριο Ιωαννίδη, όποιο καρδιολόγο ρωτήσει, νομίζω είναι καλό οι ιατροδικαστές. Εγώ ακούσατε χτες την απάντησή μου εδώ στην εκπομπή σας ότι προτιμώ πρώτα να μιλήσει ένας καρδιολόγος για την τροπονίνη και μετά να πω εγώ. Άρα λοιπόν, πρέπει ο κύριος Μπουζιάννης να έχει στα χέρια του αυτό το φάκελο λογικά. Για να καταλήξει στο συμπέρασμά του στις τοξικολογικές και ιστολογικές. Αν δεν τον έχει, το που καήκαμε. Αν δεν τον έχει, το που καήκαμε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Να ρωτήσει η κυρία Πριλή. Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Πρέπει να το πω. Θέλω να θέσω μια ερώτηση και στον κύριο Λέων και στον κύριο Ιωαννίδη. Μας είπε ο κύριος Ιωαννίδης κάποιες πιθανές αιτίες που μπορεί να αυξηθεί η τροπονίνη. Μία εξ αυτών είναι και η πτώση του οξυγόνου. Με όλα αυτά τα στοιχεία που ακούσαμε ότι υπάρχουν και με τα έγγραφα. Από το ενημερωτικό σημείωμα που είπε ο κύριος Σόμπολος σχετικά με τα υπόλοιπα συμπτώματα γύρω από την στοματική κοιλότητα κτλ. Οδηγούμαστε μάλλον αποκλειστικά με αυτά, ξαναλέω, τα υπάρχοντα στοιχεία στην πτώση του οξυγόνου και όχι σε κάποια άλλη αιτία. Σε ποιον, από ποιον από τους δύο θέλετε την απάντηση? Ιδανικά και από τους δύο. Δεν ξέρω αν θέλει να προηγηθεί ο συνάδελφος. Να δούμε τι θα πρέπει κανείς να έχει μια διάγνωση τι έχει προκαλέσει την πτώση οξυγόνου. Πτώση οξυγόνου μπορεί να προκληθεί από μια πνευμονολογική νόσο. Έτσι, από μια. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι, ας πούμε. Με συγχωρείτε, όμως αυτή η αύξηση της τροπονίνης, αν ήταν από άλλη αιτία πέρα από την πτώση οξυγόνου, ήταν από κάποια λίμωξη, από κοξάκι, από κορονοϊό, δεν θα έπρεπε να συμπαρασύρει? Το έπρεπε σε εισαγωγικά, εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Και κάποια άλλη ουσία δεν θα φαινόταν και από κάτι άλλο? Να σας βοηθήσω λίγο, ιατροδικαστικά. Λοιπόν, μου επιτρέπετε εσύ να... Βέβαια, κύριε Λέωνε. Λοιπόν, κοιτάξτε, ό,τι νόσο είχε το παιδί θα φανεί στις ιστολογικές εξετάσεις. Φάνηκε, δεν είχε. Για παράδειγμα σας λέω μία πνευμονία από COVID, επειδή το άκουσα να λέγεται ως ενδεχόμενο, για να λυθεί θέλει περίπου 14 ημέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ιστολογικό επίπεδο ουσιαστικά ακόμα και πέρα των 14 ημερών βλέπουμε στοιχεία τα οποία... μας δίνουν τη βεβαιότητα αν υπήρχε μια τέτοια πάθηση. Γενικά, επειδή έχουμε πει ότι ένα ενδεχόμενο έλλειψης οξυγόνου είναι ο ασφυκτικός θάνατος, αντιλαμβάνεστε ότι πολλά πρέπει να αποκλειστούν για να φτάσουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Θα δώσω τον λόγο στη ρούλα μας. Αλλά θα πω και κάτι που έστειλαν τηλεθεατές. Θα ήθελα να μεταφερθεί η ερώτησή μου. Θεωρείται λογικό να κάνουν εξετάσεις τρεις τα ξημερώματα σε ένα παιδί που δεν έχει συμβεί τίποτα? Ναι, μπορώ να δώσω απάντηση με αυτό που θα πω τώρα. Λοιπόν, Ζήνα, λες και ήταν το ερώτημα. Στο φάκελο λοιπόν του παιδιού για τις 21 πρώτου του 22 αναφέρεται ότι στις 21 πρώτου του 22 είναι η μέρα που έχει γίνει η εξέταση αυτή. Παρουσίασε εμπύρετο έως 39,1 που αποδόθηκε σε θρομβοφλεβίτιδα δεξιού άνω άκρου και αντιμετωπίστηκε. Μήπως μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Ιωαννίδης τι είναι αυτό το επεισόδιο, αυτό που μας λένε εμπύρετο 39,1 αποδόθηκε σε θρομβοφλεβίτιδα και αν έχει σχέση με την τροπονίνη. Κοιτάξτε, αποδόθηκε σε θρομβοφλεβίτιδα. Μερικές φορές όταν βάζουμε ένα φλεβοκαθετήρα για να έχουμε μια γραμμή χορήγησης υγρών, αυτό μπορεί να κάνει μια λίμωξη και αυτό να κάνει πυρετό. Αυτό περιγράφει η διάγνωση που λέτε. Όμως το στοιχείο είναι ότι έχουμε ένα εμπύρετο στο παιδί. Ναι, 39,1. Αν υψηλό εμπύρετο και αν δεν κάνω λάθος, είναι η νοσηλεία στην οποία φάνηκε η αυξημένη τροπονίνη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει εμπύρετο. Τώρα, αυτό από μόνο του ίσως να μην φτάνει μια θρομβοφλεβίτιδα, επιπολής θρομβοφλεβίτιδα που μπορεί να κάνει κάποιο από ένα καθετήρα, να μην φτάνει για να αυξήσει την τροπονίνη. Δεν είναι, θα πρέπει να υπάρξει ψεμία για να αυξήσει την τροπονίνη.
Να ρωτήσω κάτι εγώ, κύριε Λέων, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ο κόσμος έχει. Τα έχουμε περιπλέξει με τους ιατρικούς όρους. Ακούνε όχι, είναι ξεκάθαροι. Ναι, αλλά ακούμε τροπονίνες, ακούμε τιμές ανεβασμένες, ακούμε το ένα, ακούμε το άλλο. Το αίτιο έχει. Από το να ακούτε δύο χρόνια για COVID. Καλύτερα να ακούμε εσάς, έχετε δίκιο. Καλύτερα να ακούμε εσάς. Είστε και πιο συμπαθείς από άλλους λοιμοξιολόγους οι οποίοι βγαίναν ούτως ή άλλως και φυσιογνωμικά το λέω, έτσι να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, έχουμε ιστολογικές οι οποίες είναι καθαρές. Οι ιστολογικές θα είχαν δείξει αν υπήρχε κάτι, κάποιο πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιο παθολογικό πρόβλημα, έχει αποκλειστεί αυτό. Έχουμε τώρα την τροπομίνη που μας λέει και ο κύριος Ιωαννίδης, μας λέτε και εσείς, ότι ενδεχομένως να έχει προκληθεί λόγω έλλειψης οξυγόνου. Έχουμε και αυτό το συγκλονιστικό όμως στοιχείο, το οποίο παρουσίασε τώρα ο Γιώργος Σόμπολος από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, σχετικά με αυτά τα συμβάντα. Εσείς πού οδηγείστε βάσει όλων αυτών, γιατί μας είπατε ότι όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν από τον κύριο Μπουζιάννη. Και έχετε δίκιο, είναι προφανές ότι ο ιατροδικαστής θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλα τα στοιχεία προτού καταλήξει σε αυτή τη διάγνωση. Αλλά πού οδηγούμαστε. Εγώ, χωρίς να είμαι ειδικός, οδηγούμε στο γεγονός ότι πολύ συχνά δυστυχώς αυτό το παιδάκι πάθαινε διάφορα επεισόδια τα οποία προκαλούνταν λόγω ελλείψεως οξυγόνου. Συμφωνείτε με αυτό ή είμαι λάθος? Αυτά που μεμονωμένα παρουσιάζονται προφανώς και είναι συμβατά με έλλειψη οξυγόνου. Όμως θέλω να είμαι έτσι σωστός και αντικειμενικός. Εδώ δεν έχουμε δει τις εκθέσεις των συναδέλφων. Δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Δεν έχουμε δει αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων. Εάν δούμε όλα αυτά τα στοιχεία, προφανώς και θα βγει ένα συμπέρασμα με ασφάλεια. Και θέλω εδώ να τονίσω ότι, ξέρετε, οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν γίνεται πάντα για να μας επιβεβαιώσουν κάτι. Γίνεται προφανώς και σε περιπτώσεις που βρίσκεται κάτι για να αποκλείσουμε ότι αυτό συνέβαλε στο θάνατο. Άρα, όταν τελειώσουμε με όλες αυτές τις εξετάσεις, να είστε βέβαιοι ότι όπως ευθαρσώς δήλωσα την εκτίμησή μου και την άποψή μου για τους δύο πρώτους θανάτους, θα το κάνω και για το τρίτο. Οι ιστολογικές έχουν βγει πάντως και είναι καθαρές, κύριε Λέων, από τον κύριο Θεοχάρη. Τις έχουμε δει. Δεν τις έχω δει. Α, δεν τις έχετε δει εσείς, εντάξει. Ναι. Ναι, δεν τις έχω δει γραμμένες. Προφανώς με αυτά που λέτε, εντάξει, δεν μπορώ να τα αμφισβητήσω, αλλά δεν μπορώ όμως και να. Και να εκφέρω επιστημονική άποψη. Δεν υπάρχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Η καρδιά δεν είχε ούτε πρόβλημα. Ούτε στο σηκώτη, ούτε στο ύπαρ, ούτε στην καρδιά. Αυτό το οποίο εντοπίστηκε είναι το πνευμονικό είδημα και πνευμονική σημαντικό συμφόρηση. Ρεπορτάζ, Ρούλα, γι' αυτό το λέω. Πρόκειται. Διότι, Ρούλα, μου καρδιά μπορείς να ευχαριστήσω τον κύριο Ιωαννίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.